Τα βλέπετε, αυτά εδώ είναι η Αρθίνη, το δωρεάν ρεύμα που παρέχει στο Σουρουμά. Εδώ συνεχίζουμε. Ο τρόπος εδώ είναι... Έλα ρε, 15. Αυτά εδώ τα βλέπετε. Πήγα από εκεί ρε. Τα βλέπετε. Τα βλέπετε. Δωρεάν ρεύμα. Κινδυνεύουμε να σκοτωθούμε. Αυτά είναι χωράφια που ο κόσμος καλλιεργεί. Θα μπούμε τα τρακτέρια αύριο να καλλιεργήσουμε. Θα σκοτωθούμε. Ο κύριος Εισαγγελέας που χθες έδειξε τόσα άμεσα αντανακλαστικά, σήμερα γιατί δεν δείχνει? Το έχουμε καταγγείλει από τις 22 του μηνός, Φεβρουαρίου, ότι γίνεται ρευματοκλοπή, περνάνε τα καλώδια μας στα χωράφια. Πού είναι ο αξιότιμος κύριος Εισαγγελέας? Μόλις καταθέσα κάτι Ρωμά, κατευθείαν ενεργοποιήθηκαν οι πάντες. Γιατί τόση προστασία σε αυτή την κοινωνική ομάδα, γιατί τόση προστασία? Είναι είδος προς εξαφάνιση? Ας προστατεύσουμε, ας βάλουμε σε γυάλαμα είναι. Αυτό, θα σκοτωθεί κάποιος, τι θα γίνει? Δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολλά. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι πάνω από 50. Κοιτάξτε εδώ, πάρτε πλάνα εδώ, μέσα στα βλάκια εδώ. Θέλουμε να καθαρίσουμε αύριο τα βλάκια. Εδώ, λάτε. Θα βάλουμε ένα λάθο, αύριο θα βρέξει. Θα καθαρίσουμε τα βλάκια, πώς θα καθαρίσουμε? Εδώ, θα καθαρίσουμε τα βλάκια αύριο. Θα πει ο Ρικάτο που έρχεται εδώ αύριο. Θα πει ο Ρικάτο που έρχεται εδώ αύριο. Πώς θα τα καθαρίσει? Κοιτάξτε εδώ με τα κρεμάρ πάνω. Αν σκοτωθεί κάποιος εδώ, βάλω εγώ ένα εργάτη να καθαρίσει τα βλάκια και σκοτωθεί, ποιος θα βρει τον πελάτη, εγώ? Σε όλες τις παράγκες. Σε όλες τις παράγκες υπάρχουν ρευματοκλοπή. Τηλεοράσεις μέχρι κοντίσιον. Έχει έρθει η αστυνομία ούκο λίγες φορές εδώ και έχει κάνει τον έλεγχο. Μετά ξαναρχίζουν, κάνουν το ίδιο μετά. Τον έλεγχο η αστυνομία τον έχει κάνει. Ας μας πει η ΔΔΕ και ο υπεύθυνος πώς έχουν καταδικαστεί για ρευματοκλοπή. Γιατί εμείς τον ρωτήσαμε, πήγαμε μαζί και τον ρωτήσαμε και μας λέει: δεν ξέρουμε ποιος το κλέβει το ρεύμα. Κλέβουν, αλλά δεν ξέρουμε ποιος. Δεν έχει καταδικαστεί κανένας. Αλλά στη γιαγιά που πληρώνει, παίρνει 400 ευρώ σύνταξη και δεν έχει να πληρώσει 20 ευρώ, της το κόβουν το ρεύμα. Εδώ γιατί? 2 μέτρα και 2 σταθμά. Οι Ρωμά θέλουν δικαιοσύνη, θέλουν αξιοκρατία, ορίστε. Ό,τι θα πάθαινα εγώ να έκλειβα ρεύμα, να πάθω και αυτοί. Δεν ζητάμε παράλογα πράγματα. Γι' αυτό ο κόσμος πάει και μπαίνει στην αυτοδικία μετά. Γιατί κανένας δεν μας βοηθάει κι εμάς. Μόνο το καταγγέλει κάποιος Ρωμά κάτι, σκοτώνουν τον να τους βοηθήσουν. Είμαστε αγανακτισμένοι. Δεν θα αφήσουμε να κοπεί το ρεύμα σε κανένα συγχωριανό μας. Τέλος. Τέλος. Ας μας πούνε λοιπόν τι γίνεται ακριβώς. Γιατί ο κύριος Εισαγγελέας δεν επεμβαίνει και εδώ τη στιγμή που έχει γίνει η καταγγελία από τις 22 του Φλεβάρη και κανείς δεν μιλάει, κανείς δεν λέει τίποτα. Ούτε η ΔΔΕ, ούτε ο Εισαγγελέας, ούτε και η αστυνομία. Αλλά και η αστυνομία τους πιάνει και τους αθώνουν, τους βγάζουν έξω. Σήμερα γίνεται αυτό από τις μάρτυρες, το τι κατάσταση επικρατεί στην περιοχή κάτω στους Ρωμά. Τα ρεύματα που κλέβουν, τα είδα που κλέβουν, έχουμε επιβεβαιωθεί και στη ΔΔΕ και στον Εισαγγελέα ότι είναι επικίνδυνα. Είναι για τους ίδιους, για τα παιδιά τους και μετά για μας. Στα χωράφια αυτά εκεί πέρα που έχουν κάποιες παράγκες, μέσα εκεί υπάρχουν και χωράφια τα οποία καλλιεργούνται. Ένας παππούς βοσκάει πρόβατα. Προχτές σκοτωθήκαν από το ρεύμα 8 πρόβατα. Κάποια στιγμή θα σκοτωθεί είτε δικό μας παιδάκι, είτε δικό τους. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Δεν υπάρχει καμιά μέρημνα από κανένα. Τους αφήνουν να κάνουν ρευματοκλοπές. Η ΔΔΕ δεν ασχολείται καθόλου. Δεν τους νοιάζει. Ούτε για ρευματοκλοπή καταγγέλλονται. Τους καταγγέλλουμε μάλλον, αλλά δεν τιμωρούνται ποτέ. Πρόσφατη συνάντηση που είχαμε με τον διευθυντή της ΔΔΕ μας είπε ότι έχει τι να κάνουμε. Του λέω: σας κλέβουν ρεύμα, σας κλέβουν. Και λέει: και τι να κάνουμε. Κοιτάξτε, το χωριό έχει φτάσει στο αμήν. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν δικαιοσύνη και θέλουν τον νόμο. Ωραία. Και εμείς θέλουμε τον νόμο λοιπόν. Τι λέει ο νόμος? Όποιος κάνει ρευματοκλοπή, τι συνέπειες του νόμου? Τι ζητάμε κάτι διαφορετικό? Ο εισαγγελέας προχτές σκοτώθηκε, έδωσε άδεια. Οι εισαγγελικοί παρέμβαση μπήκαμε στο σπίτι 2 οικογενειαρχών παιδιών και τους ψάξαμε, κάναν φίλο και φτερό. Καλά κάνανε και πήγαν. Αυτή είναι η διαδικασία. Στην προκειμένη περίπτωση που κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, πού είναι ο κ. Εισαγγελέας να δώσει εντολή? Πού είναι η ΔΔΕ? Πρέπει να θρηνήσουμε ανθρώπους δηλαδή. Που είναι δικοί μας, προχτές πετάνε χαρταϊτό παιδάκια. Και Ρωμά και δικά μας. Μες στα χόρτα χωρίς κόσμο. Τα είδε τα καλώδια, δεν φαίνονται. Είναι ενεργά. Τι πρέπει να γίνει? Εκτός αυτό το χωριό έχει αγανακτήσει πλέον. Δεν γίνεται σε μια γιαγιά η οποία παίρνει 400 ευρώ σύνταξη να τη κόβουν το ρεύμα για 30 ευρώ και αυτοί ανεξέλεγκτα να έχουν τα ρεύματα τσάμπα. Δεν θα πληρώνουμε κι εμείς ρεύμα. Τελείωσε. Κάνουμε κι εμείς ρευματοκλοπή. Δεν πάει άλλο. Με πόνο καρδιάς το λέω, αλλά δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Σε πολλά σπίτια. Προχτές ήρθε ένα αυτοκινητάκι για να κόψει το ρεύμα. Του λέμε: τι κάνεις, κόψει το ρεύμα του κόσμου? Ναι, λέει: έχω δουλειά, κόψει το ρεύμα. Γιατί δεν πάει να κόψει εκεί να κάτω? Προχτές ήρθε μια γιαγιά στο γραφείο και μου λέει: σε παρακαλώ, κάνε κάτι. Παίρνω 420 ευρώ σύνταξη. Χρωστάω 50 ευρώ στη ΔΕΗ.
και το χρωστάω και θέλω να μου κόψει το ρεύμα. Κάνε κάτι. Λες κι εγώ, ένας πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, δεν το έκανα πολλά, αλλά στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Και λέω, γιατί σε αυτή τη γιαγιά πρέπει ο νόμος να εφαρμοστεί, ενώ οι άλλοι. Είναι όχι, είναι νόμος. Καλά, κάνει και έτσι πρέπει να εφαρμοστεί, αλλά εφαρμόζεται παντού. Η Ρωμά δεν είναι είδος προς εξαφάνιση και τους προστατεύουμε τόσο πολύ. Είναι και αυτοί άνθρωποι, έχουν δικαιώματα, έχουν και υποχρεώσεις όμως. Δεν έχουν μόνο δικαιώματα. Με το που καταγγέλνουν κάτι Ρωμά, σκοτωνόμαστε όλοι να τους βοηθήσουμε. Όταν καταγγέλνουμε εμείς, γιατί. Πέρα από τις ρομποτοκλοπές που το είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια, φοβάστε ότι θα έχουμε και άλλα επεισόδια αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και δεν υπάρξει άμεση επίδραση. Βέβαια θα έχουμε. Ως προς ποιο, στις κλοπές. Γενικά, όλη η κοινότητα βράζει. Όλη η κοινότητα βράζει. Καταρχήν τώρα, προχθές έγινε ένα περιστατικό. Κλέψανε ένα ποδήλατο, τα παιδιά πήραν το ποδήλατο πίσω. Γιατί, αν πηγαίναν στην ασφάλεια, μέχρι να έρθει η ασφάλεια κάτω να βρει το ποδήλατο, το ποδήλατο έχει εξαφανιστεί. Τι κάνανε λοιπόν, πήγαν και πήραν το ποδήλατο και φύγανε. Και γι' αυτό το λόγο δικαστήκαν. Επομένως, τώρα από αύριο όλοι οι Ρωμά θα κλέβουν και θα σου λένε: μη με πειράξεις, τράβα στην αστυνομία. Εγώ θα σου κάνω μήνυση. Αυτό πετύχαμε χθες. Να αλλάξουμε επίπεδο πλέον. Να μην τολμάμε να μας κλέβουν και μην τολμάμε να πούμε: τι κάνεις εκεί, ρε. Γιατί τα παιδιά δικαστήκαν και για εξύβριση. Δεν τολμάμε να τους πούμε: τι κάνεις εκεί, ρε.